Είναι απίστευτος ο κόσμος που βρίσκεται εδώ απόψε για μια ξεχωριστή βραδιά, όπου φυσικά κοντά μας θα είναι σε λίγο η ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη. Για την ορχήστρα αυτή δεν χρειάζεται να πει κανείς τίποτα. Από μόνη της συνεχίζει μια πολύ μεγάλη παράδοση και απόψε τραγουδούν ο Βασίλης Λέκας, ο οποίος ήρθε μόλις από την Κεφαλονιά. Είναι η Πάολα, η οποία, και αυτή είναι η έκπληξη, για πρώτη φορά θα τραγουδήσει Μίκη Θεοδωράκη. Είναι ακόμα και η νεαρή συντοπίτησά σας, η Έλενα Φερετίνη. Οπότε έχουμε ωραίο καλό πρόγραμμα. Θέλουμε να παρακαλέσουμε εκ μέρους του νυν Δημάρχου Φλόρινας, κύριου Καραγκιοζίδη Θεοδόση, κυρία Όλγα Μούσιου, να έρθει ένα σύντομο χαιρετισμό. Αξιότιμη κυρία Γιάννη, οικοδεσπότη της απόψινης εκδήλωσης, επίσημη προσκεκλημένη, αγαπητοί φλωρινιώτες, αγαπημένοι επισκέπτες, απόδημοι, επισκέπτες από άλλους νομούς, φίλοι των Πρεσπών, που είστε απόψε εδώ, σας ευχαριστούμε θερμά, που για άλλη μια φορά θα ζήσουμε μαζί μία μουσική πανδεσία, συνεχίζοντας την παράδοση που λέγεται Πρέσπες για 30η χρονιά. Οι Πρέσπες μεγάλωσαν, έγιναν 30 χρονών. Μεγαλώσαμε και εμείς μαζί τους. Είναι μια εξαιρετική διοργάνωση και είμαστε πραγματικά τυχεροί που είχαμε την ευτυχία να απολαύσουμε μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια δεκάδες εκδηλώσεις μουσικές, πνευματικές, καλλιτεχνικές, ποικίλου περιεχομένου. Εκδηλώσεις πραγματικά βαφτισμένες στον ελληνικό πολιτισμό, στην ποιότητα, στον πολιτισμό των γειτονικών λαών. Εκδηλώσεις που ενώνουν τους ανθρώπους, ενώνουν τους λαούς, ενισχύουν τους κοινωνικούς δεσμούς και μας κάνουν να βγαίνουμε πιο ισχυροί και πιο δυνατοί. Κάθε Αύγουστο λοιπόν, όπως λέει ο Ελίτης, στρώνουμε το φως του φεγγαριού στα σκαλιά της Φλόρινας και απολαμβάνουμε όλοι μαζί εξαιρετικές επιλογές και όλο αυτό το θαύμα και τη μυσταγωγία που συντελείται κάθε χρόνο. Φυσικά την οφείλουμε σε ένα πρόσωπο που είχε την έμπνευση και εξακολουθεί να στηρίζει στεναρά τις εκδηλώσεις αυτής, τον Γιώργο Τολιάνη, που είναι ο πρωτομάστορας αυτής της χαράς, ο πρωτεργάτης, ο οποίος συνεχίζει και το ευχόμαστε για πάρα πολλά χρόνια να μας δίνει αυτή τη χαρά και πάλι και να φέρνει πραγματικά τις νύχτες του Αυγούστου, τη Φλόρινα που αγαπάμε, στην περίοπτη θέση που της αξίζει στο χάρτη των ονείρων μας. Καλή σας διασκέδαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια έτσι έντονα ρομαντική ποιητική διάθεση και θα παρακαλέσουμε τον νυν Δήμαρχο, τον κύριο Γιαννάκη Βασίλειο, να έρθει για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνδημότες, σας καλωσορίζω στη Φλόρινα. Σας καλωσορίζω στη Φλόρινα, την πλούσια σε φυσική βλάστηση, την Φλόρινα με την αξιόλογη ιστορική και θρησκευτική πορεία, την Φλόρινα με τον πλούσιο καλλιτεχνικό χαρακτήρα. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα και για όλους τους φλωρινιώτες να είστε εσείς όλοι προσκεκλημένοι εδώ πέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η ιστορία ενός τόπου είναι αυτή που τον κάνει να ξεχωρίζει. Και τόπος χωρίς πολιτισμό δεν μπορεί να έχει ιστορία. Οι εκδηλώσεις των Πρεσπείων, μέσα από τη θεματολογία τους, αλλά και την παρουσία τους, του Οργανισμού Πρεσπών και του κυρίου Λιάννη, στη ζωή της Φλόρινας, έχουν κατορθώσει να αποδείξουν ότι εκεί που υπάρχει αγάπη, υπομονή, επιμονή και πάθος, αλλά ακόμη και ανιδιοτέλεια, μπορούμε να δημιουργήσουμε αποτέλεσμα.
Άλλωστε η αγάπη και η επιμονή του κυρίου Γιάννη ήταν αυτή που έκανε τα Πρέσπια να χαρακτηριστούν ως ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στην νοτιοδυτική Ευρώπη. Σας καλωσορίζω λοιπόν, συγχαίρω τον κύριο Γιάννη, σας ευχαριστώ πολύ, να ευχαριστήσω και τους καλλιτέχνες που θα απολαύσουμε σήμερα και σας προσκαλώ με ανοιχτή πρόσκληση να έρθετε στη Φλόρινά μας ό,τι μπορείτε. Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε και να είστε καλά. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Ιωάννης Αντωνιάδης, κύριε Αντωνιάδη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και εγώ με τη σειρά μου, θέλω να σας καλωσορίσω στα Πρέσπια 2019, να καλωσορίσω όλους τους εκλεκτούς επισκέπτες από όλα τα μέρη της χώρας που μας τιμούν με την παρουσία τους, να καλωσορίσω τα πόδιμα τα αδέρφια μας, τα οποία επίσης μας τιμούν με την παρουσία τους και με την αγάπη τους για την ιδιαίτερη πατρίδα, την ιδιαίτερη πατρίδα τους στη Φλόρινα, την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, να καλωσορίσω τους εκλεκτούς καλλιτέχνες που μόλις ακούσαμε από τον παρουσιαστή μας, τον κύριο Αλέξη Κοστάλα, να καλωσορίσω, θα ήταν μεγάλη παράληψη, και να συγχαρώ ένα συμπολίτη μας, τον Αλέξη τον Κοστάλα, ο οποίος μας τιμά επί 30 συναπτά έτη, λαμπρύνει με την παρουσία του και τη λάμψη του τις εκδηλώσεις μας. Και για μια παρανόηση, φίλε Αλέξη, να πω, χθες όταν είπα να τα εκατοστήσεις, εννοούσα να εκατοστήσεις τις παρουσιάσεις. Άρα 30 έκανες. 80 χρονών είσαι και άλλα 70 μέχρι τα 150, παραπάνω δεν δίνουμε. 79, όχι 80, μην είναι. Ωραία. Θέλω να συγχαρώ τον Γιώργο Τολιάνη, τη Χρύσα τη Μάντση, όλους τους συνεργάτες του Οργανισμού των Πρεσπείων, να μην ξεχνάμε τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, το στρατό μας, όλους όσους συνέβαλαν στη μεγαλοπρέπεια αυτών των εκδηλώσεων. Βεβαίως η ψυχή και ο δημιουργός είναι ο Γιώργος Ολιάνης. Χθες είπα κάτι και επιμένω και το επαναλαμβάνω. Το μυαλό του Γιώργου Λιάνη βρίσκεται σε μόνιμο ίστρο, είναι θηλυκό και γεννά συνεχώς φρέσκες ιδέες. Και είπα ότι και αυτήν την ώρα που κάθεται οραματίζεται τα επόμενα Πρέσπια. Ένα θηλυκό μυαλό σε ένα πάρα πολύ αρσενικό κορμί. Περί αυτού δεν χωρεί αμφιβολία. Θέλω όμως να κάνω και μια πρόταση για τα επόμενα Πρέσπια στον φίλο τον Γιώργο Τολιάνη. Πρέπει του χρόνου τα Πρέσπια να αναβαπτιστούν. Βλέπω παλιότερους στις πρώτες σειρές, συναγωνιστές στον πολιτικό στίβο. Τα λέω για τους νεότερους που δεν θυμούνται, όταν γίνονταν τα Πρέσπια και έρχονταν οι υπουργοί, είχαμε δεκάδες ώρες συνεδριάσεων, συσκέψεων, πολιτικό συμποσίο για να προωθήσουμε τα φλέγοντα θέματα και προβλήματα του νομού μας. Και το βράδυ οι υπουργοί μας απολάβαν ένα εξαιρετικό καλλιτεχνικό συμπόσιο. Θέτω λοιπόν τον εαυτό μου στη διάθεση των Πρεσπείων ως κυβερνητικός βουλευτής από του χρόνου να αναβιώσουμε και το πολιτικό σκέλος των Πρεσπείων για να δώσουμε νέα όθηση στα φλέγοντα και στάσιμα προβλήματα τα λιμνάζοντα του νομού μας. Και περιμένω απάντηση από τον κύριο Λιάνη από αυτού και θέλω και το δικό σας χειροκρότημα στήριξης να φτάσει μέχρι την Αθήνα για να ακούσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εδώ τα σύνορα. Με αυτά λοιπόν τα πολύ ολίγα, πάλι καλώς ήρθατε, συγχαρητήρια σε εσάς, τις οικογένειές σας και τα παιδιά σας. Εύχομαι πάντα χαρές και επιτυχίες και καλή επιτυχία στα παιδιά μας στις Πανελλαδικές. Καλή ακρόαση σε όλους. Ευχαριστούμε κύριε βουλευτά και τώρα θα παρακαλέσουμε τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Πέττη Πέρκα. Καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζουμε σε αυτή τη για άλλη μια φορά εξαιρετική βραδιά. Ξέρετε, οι εκδηλώσεις πια των Πρεσπείων έχουν γίνει συλλογικό κτήμα. Έχουν γίνει όπως είναι, τι χαρακτηρίζει ένα τόπο, τα ήθη, τα έθιμα, η μύθη, η ιστορία. Είναι και αυτές οι πολιτικιστικές εκδηλώσεις. Έχουν γίνει θεσμός. Η αγάπη του κόσμου δείχνει ότι θα συνεχίσει για πάρα πολλά χρόνια να είναι. Για να γίνει όμως αυτή η δημιουργική προσπάθεια χρειάζεται ανελειπή
και προσπάθεια και συνέπεια. Συγχαρητήρια λοιπόν για άλλη μια φορά στον Γιώργο Τολιάνη. Εγώ θα δώσω και στην πρόεδρο του οργανισμού, την Χρύσα Τιμάτζη, και θα πω ότι συνεχίζουμε με τη μουσική, που η μουσική, ξέρετε, είναι η κοινή γλώσσα. Ενώνει λαούς, απελευθερώνει γλώσσες, εφραίνει την καρδιά, την ψυχή μας, γλυκαίνει. Επομένως, είμαι σίγουρη ότι θα απολαύσουμε μια υπέροχη βραδιά και καλή μας διασκέδαση. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μας θυμούν με την παρουσία τους. Θα ξεκινήσω με τον αντιπεριφερειάρχη κύριο Στέφανο Πύρο, ο οποίος και τώρα και πάντα στηρίζει ουσιαστικά και αποτελεσματικά τις Πρέσπες. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ από τις Πρέσπες. Να πούμε επίσης ότι κοντά μας είναι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος του Κινάλ, Παύλος Χριστίδης, εκπρόσωπος τύπου, η κυρία Λούλα Καρατζά, εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, η πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου της Ελλάδας, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, και συνεχίζοντας μια μεγάλη παράδοση, τιμούν τις Πρέσπες η οικογένεια του Γρηγόρη Λαμπράκη του Μαραθωνοδρόμου της Ειρήνης. Είναι εδώ η σύζυγός του και ο γιος του. Κοντά μας είναι ακόμη η κόρη του αιματοστόλης του σταγματάρχη του Σπύρου Μουστακλή, η Ναταλία Μουστακλή. Ο πρώην πρέσβης Ελλάδας, κύριος Χάρης Δημητρίου, ο επιφανής συντοπίτης, συγγραφέας, δημοσιογράφος, πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ο κύριος Νίκος Μέρτζο, είναι ο διοικητής του πρώτου συντάγματος της Φλόρινας, ο κύριος Γκόνης Νικόλαος, είναι επίσης ο διευθυντής αστυνομίας, διευθυντής πυροσβεστικής. Είσαστε όλοι εσείς. Και πριν καλέσω την ψυχή των Πρεσπών, παρακαλώ πολύ για μισό λεπτό για να ακούσουμε ησυχία. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει αθόρυβα στα παρασκήνια απίστευτες ώρες, άνθρωπος απόλυτα αποτελεσματικός, φασαριτζής όταν πρέπει και με φοβερό γόνιμο μυαλό. Είναι η πρόεδρος των Πρεσπών, η κυρία Χρύσα Μάντζη, και ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ από όλους. Και τώρα θα παρακαλέσω, αν έχω ξεχάσει κάποιον να αναφέρω, να με συγχωρέσετε, θα παρακαλέσω να έρθει ο τελευταίος ομιλητής, που είναι και η ψυχή των Πρεσπών, ο κύριος Γιώργος Λιάνης, για να μας πάσει στο κλίμα της συναυλίας. Κύριε Λιάνη. Και δεν με συμφέρει, είσαι πολύ ψηλή. Από εδώ. Αχ, Μαργαρίτα Μαγιοπούλα, αχ, Μαργαρίτα. Μαργαρίτα Θεοδωράκη, η κόρη του Νίκη Θεοδωράκη. Θα τσάβησα λίγο να μην κοιτάσω. Γεια σας. Έχετε τους θερμούς χαιρετισμούς του πατέρα μου. Που περιμένει με αγωνία τη συναυλή αυτή, την πρώτη συνεργασία μας με την Πάολα, με τον Βασίλη Λέκα και την Πάολα, και έχει μεγάλη αγωνία να δει πώς θα καταλήξει. Και βέβαια είναι και η συμπατριώτησά σας, η Έλενα Φερεντίνου, που είναι κοντά μας, και σας ευχαριστούμε πολύ για την Έλενα. Καλή σας διασκέδαση. Δεν κάνατε κανένα σχόλιο για το τραγούδι μου, κυρία Θεοδωράκη. Συμπατριώτες, ευχαριστώ πολύ για όλα. Να με υποστείτε, είμαι ο τελευταίος, αλλά όλοι ξέχασαν να πούν ότι είναι 30 χρόνια Πρέσπες. Ένα πολύ μακρύ ταξίδι. Και πρέπει να συνοψίσω κάποια σταθμούς. Θα περάσετε τόσο ωραία απόψε, που ανεχθείτε με για λίγο. Η απόψινή βραδιά
είναι αφιερωμένη στον επιφανέστερο εν ζωή Έλληνα, στον Μίκη Θεοδωράκη. Εγώ όμως, και το λέω από την καρδιά μου αυτό, τη βραδιά την αφιερώνω στη Χρύσα Μάντζη, την πρόεδρο του οργανισμού, που μέσα στην ίστατη ένταση του οικογενειακού πένθους δεν σταμάτησε να βοηθάει την εκδήλωση και να θυσιάζεται για αυτή την υπόθεση που λέγεται πρέσπες. Χρύσα μου, σε ευχαριστώ. 30 χρόνια πρέσπες. Με την υπομονή του δέντρου που ανεβαίνει, φτάσαμε ψηλά. Μας βλέπει όλη η Ελλάδα. Ανθρωποβητοί, μας βλέπουν και οι γείτονες. Το απόψινό πρόγραμμα για τα 95 χρόνια του Μίκη είναι επιλεγμένο από τον ίδιο και τη θυγατέρα του Μαργαρίτα Θεοδωράκη. Θα απολαύσετε την ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, που έχει παίξει στα πέραντα της οικουμένης δύο τραγουδιστές πολύ ξεχωριστούς. Ο Βασίλης Λέκας κουβαλάει στη φωνή του και στο ήθος του τα διαμαντικά του Χατζηδάκη και του Μίκη Θεοδωράκη. Η Πάολα έχει στη φωνή της την άχραντη μυστικότητα της πατρίδας της, που είναι η Σικιά δίπλα από το Άγιον Όρος. Και πέρα από το τραγούδι, εγώ θαυμάζω το ότι σαν άτομο έχει τόση ειλικρίνεια που φέρεται σαν να είναι ένα πουλί. Θα το δείτε στη σκηνή αυτό το πουλί. Γιατί πάλι Θεοδωράκης φέτος? Γιατί δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το εξής γεγονός που συνδέεται με το Μίκη για τις πρέσπες. Όταν βομβάρδισαν την Ιουγκοσλαβία και η περιοχή ήταν γεμάτη από εμπλουτισμένο ουράνιο, ο Μίκης ήρθε στον Άγιο Αχίλιο και διήφθηνε παράνομα τη συμφωνική του Βελιγραδίου όταν υπήρχε εμπάρκο στη Ιουγκοσλαβία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αισθάνθηκε την ανάγκη να πάει με αυτούς που κατά τη γνώμη του ήταν οι αδικημένοι ή τουλάχιστον αυτοί που βασανίστηκαν από έναν πόλο. Μέρα από τους σταθμούς των Πρεσπών συνοπτικά. Το φεστιβάλ μας είναι τολμηρό φεστιβάλ. Δεν έχουν θέση εδώ οι ακατάδεκτες φίρμες, αλλά δεν δέχομαστε και παρεξηγήσεις. Όταν ο Μίκης επιλέγει να τραγουδήσει σε μια βραδιά έναν τραγουδιστή, περιτεύουν τα σχόλια όλων των υπολείπων. Και ονοών νοήτων. Θέλω να θυμηθείτε, το φεστιβάλ μας είναι πολιτικό φεστιβάλ, αλλά όχι κομματικό. Θα σας εξηγήσω τι σημαίνει πολιτικό φεστιβάλ. Εδώ υπογράφτηκε η συνθήκη για το Βαλκανικό Πάρκο από τον Σιμίτη και Γεωργίευση. Αργότερα ο Παπανδρέου με τον Γκρούευσκι και τον Περίσσα. Πιστεύω στο μέλλον ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό σημαίνει πολιτικό φεστιβάλ. Επίσης, εδώ έγιναν μεγάλα γεγονότα καλλιτεχνικά. Η Σιωπή των Λιμνών, Ελένη Καραΐνη. Τα Βαλκανικά Ποδήλατα, Διονύσης Σαββόπουλος. Το Εθνικό Θέατρο, Αριστοφάνης Νεφέλες. Η βράβευση του Θόδωρο Γιαλόπουλου. Είμαστε η μόνη πόλη στην Ελλάδα που πριν από την Αθήνα τίμησε τη Μαρία Κάλλας. Η μόνη πόλη. Τελειώνω. Το αγαθό μας και το μυστικό μας είναι πάρα πολύ απλό. Το πιο τρομερό αγαθό που δόθηκε στον άνθρωπο από έναν άνθρωπο σε άλλον άνθρωπο είναι η αγάπη. Αυτό είναι το μυστικό των Πρεσπών. Δέστε το στην πρώτη σειρά. Είναι όλα τα κόμματα εδώ. Και αύριο στον Άγιο Αχίλιο θα είναι παρόντες όλοι. Και αυτή η σπιταλοδρομία έρχεται από πολύ μακριά. Παπανδρέου, Στεφανόπουλος, Σιμίτης, Μητσοτάκης, Πατριάρχες, όλοι ήταν εδώ. Όλοι προσκύνησαν τον τόπο αυτό. Τελευταία μου λέξη. Θυμάμαι τα λόγια της Μελίνας. Τα σύνορα δεν είναι ποινή. Τα σύνορα είναι τιμή. Θυμάμαι τα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου. Η Ελλάδα δεν τελειώνει στις πρέσπες. Η Ελλάδα αρχίζει από τις πρέσπες. Αυτό λοιπόν το φεστιβάλ, 30 χρόνια, είναι μια φωτεινή λόγχη φωτός πηγμένη εδώ στα σύνορα. Και εμείς στη Φλόρινα είμαστε ένα απέραντο αθερακορυχείο. Αλλά ο εθνικός ποιητής, ο μεγάλος ποιητής Σεφέρης λέει, στο βάθος κάθε αθερακορυχείου υπάρχει ένα λευκό άλογο.
το λευκό άλογο, είμαστε όλοι εμείς που κάνουμε τις πρέσβες ενωτικές σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτός ο άνθρωπος δίπλα μου ήρθε από τη Λευκάδα με ένα ταξί, όπως έρχεται εδώ και 20 χρόνια. Θα πάει στην Ορεστιάδα με ένα ταξί, όπως πάει εδώ και 20 χρόνια. Αφιλοκερδός. Δεν προσθέτω τίποτε άλλο. Συγγνώμη, με ταξί, γιατί δεν ξέρω να οδηγώ και δεν έχω αυτοκίνητο και δεν υπάρχει κτέλα. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να μιλήσει μουσική. Ακούσαμε τους ανθρώπους που βοηθούν τις πρέσπες. Τώρα ας ταξιδέψουμε με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και με τα λόγια των μεγάλων μας ποιητών. Πάμε από όλα τα μπαλκόνια που βλέπω εκεί πάνω και από όλους εσάς ένα μεγάλο, μεγάλο χειροκρότημα για να αρχίσει αυτή η βραδιά.
σε περιμένω. Πρωτοτέρι μου αγάπη, τα μεσάνυχτα που θα σε περιμένω. Πρωτοτέρι μου αγάπη, ταν σημαίνει ταν το τέλος της ζωής μας.
μουσική και μέσα από την πίεση. Σας ευχαριστούμε για το παρόν σας. Να είστε καλά. Yeah.
ζήτησα. Γωνιά, γωνιά σε βρήκα. Σου φίλησα τα μάτια σου και στους καημούς και στους καημούς οδήγα. Thank you.